Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα ουσιαστικά και αυτή η τροποποίηση δεν αλλάζει τίποτα από την πολιτική σας. Θα τοποθετηθούμε αναλυτικά και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και μάλιστα σε κάθε έναν τομέα ξεχωριστά. Φαίνεται καθαρό ότι και αυτή η τροποποίηση αντανακλά την αντιλιακή πολιτική που εφαρμόζεται σαν διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής, με την οποία τα κονδύλια κατευθύνονται σε έργα και υπηρεσίες που στοχεύουν την αύξηση της κερδοφορίας μεριτίων του κεφαλαίου και όχι την ανακούφιση λαϊκών αναγκών με τη στήριξή τους σε υποδομές πρώτα και κύριας για την υγεία, την παιδεία, την προσχολική αγωγή, τον αθλητισμό, τις πολιτιστικές δράσεις που έχει ανάγκη ακόμα περισσότερο στις σημερινές συνθήκες ο εργαζόμενος, ο άνευγος, ο μικροεπαγγελματίας, πολύ περισσότερο η νεολαία της Αττικής. Επίσης, έχουμε να επισημάνουμε ότι άλλη μια φορά, ειδικά στο δυτικό τομέα που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και επικρατικούν λαϊκά στρώματα με πληθυσμό περίπου το 13% της περιφέρειας, κατευθύνονται από τους ιδίους πόρους μόνο το 6%. Δίνεται 1% για τον πολιτισμό, 2,9% για το αποθηκευτικό που υπάρχει τεράστια ανάγκη και το έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φορές εδώ στο περιφερειακό, 2% για τους παιδικούς σταθμούς που είναι καθοριστικοί τομείς για την ποιότητα ζωής και των εργαζόμενων αλλά γενικότερα όλης της λαϊκής οικογένειας. Εξακολουθείται για άλλη μια φορά και θα φανεί δηλαδή και στον προϋπολογισμό που θα έρθει να ψηφίσουμε να μην διεκδικεί τα κονδύλια από το κρατικό προϋπολογισμό. Για αυτούς τους λόγους και την τετρακτοποίηση έτσι όπως τη φέρνετε, γιατί ακριβώς υποτάσσεται όπως και ο προϋπολογισμός σας τις προτεραιότητες που θέτεται και εσείς σαν περιφερειακή διοίκηση αλλά πολύ περισσότερο και η κυβέρνηση στο να εξυπηρετείτε ουσιαστικά το κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους και στην περιφέρεια. Θα καταψηφίσουμε λοιπόν και το δεύτερο και το τρίτο θέμα μαζί. Ευχαριστώ.